έφτασε η φρουρά. Από τα βουνά έφτασε η φρουρά για τους ανθρώπους. Όχι, η φρουρά δεν πήρε κανέναν. Τη νύχτα έγινε έρευνα στο παράπηγμα. Δεν είχαμε βιβλία, δεν είχαμε μαχαίρια, δεν είχαμε μολύβια, εφημερίδες, χαρτιά. Τι έψαχναν λοιπόν. Μάζευαν πολιτικά ρούχα. Πολιτικά ρούχα. Πολλοί είχαν πολιτικά ρούχα, αφού στην ανείχνευση αυτή πολλοί ήταν συμβασιούχοι και η ανείχνευσή μας ήταν αφρούρητη. Πρόληψη αποδράσεων, εκτέλεση διαταγής, αλλαγή καθεστώτος. Αφαιρούνταν τα πάντα, χωρίς κράτηση πρακτικών, χωρίς καταγραφή, αφαιρούνταν και τέρμα. Η αγανάκτηση δεν είχε όρια. Θυμήθηκα πως πριν από δύο χρόνια στο Μαγκαντάν αφαιρούσαν τα πολιτικά ρούχα από εκατοντάδες μεταγωγές, από εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, δεκάδες χιλιάδες γούνινα παλτά που είχαν πάρει μαζί τους για τον βορρά, για τον αρκτικό βορρά, οι δύστυχοι κρατούμενοι, ζεστά παλτά, πουλόβερ, ακριβά κοστούμια, ακριβά για να χρησιμοποιηθούν για λάδωμα όταν χρειαζόταν να σώσουν τις ζωές τους μια κρίσιμη στιγμή. Αλλά ο δρόμος σωτηρίας κόπηκε στα λουτρά του Μαγκαντάν. Βουνά από πολιτικά ρούχα υψώνονταν στην αυλή των λουτρών του Μαγκαντάν. Τα βουνά ήταν ψηλότερα από την καμινάδα, ψηλότερα από τη στέγη των λουτρών. Βουνά ζεστών ρούχων, βουνά τραγωδιών, βουνά ανθρώπινων πεπρωμένων που γκρεμίζονταν απρόσμενα και απότομα Όλοι όσοι έβγαιναν από τα λουτρά καταδικάζονταν με τον τρόπο αυτό σε θάνατο. Αχ, πώ μάχονταν όλοι αυτοί οι άνθρωποι να διαφυλάξουν το είναι του από του ποινικού, από την απροκάλυπτη ληστεία στα παραπήγματα, στα τρένα, στα τράνζιτο, όλα όσα είχαν διασωθεί, είχαν φυλαχτεί από του κακοποιού, αφαιρέθηκαν από το κράτο στα λουτρά. Πόσο απλό, αυτό ήταν πριν από δύο χρόνια, και ορίστε τώρα πάλι. Τα πολιτικά ρούχα που έφτασαν ω το οριχείο, οι αρχέ τα ξετρίπωσαν αργότερα. Θυμήθηκα ότι με είχαν ξυπνήσει μια νύχτα στο παράπηγμα. Έρευνε γίνονταν καθημερινά, καθημερινά έπαιρναν ανθρώπου. Καθόμουν στην κουκέτα και κάπνιζα. Καινούρια έρευνα για πολιτικά ρούχα. Εγώ δεν είχα πολιτικά ρούχα, είχαν μείνει όλα στο λουτρό του μαγκαντάν. Αλλά οι συνάδελφοί μου είχαν πολιτικά ρούχα. Ήταν πολύτιμα πράγματα, σύμβολα μια άλλη ζωή. Λιωμένα, σκισμένα, αμπάλωτα. Για μπάλωμα δεν υπήρχε ούτε χρόνο, ούτε δύναμη. Αλλά ήταν πράγματα οικία. Όλοι βρίσκονταν στι θέσει του και περίμεναν. Ο ανακριτή καθόταν κοντά στη λάμπα και έγραφε το πρωτόκολλο τη έρευνα, τη αφαίρεση, όπω αποκαλείται αυτό στη γλώσσα του στρατοπέδου. Καθόμουν στην κουκέτα και κάπνιζα και δεν ανησυχούσα, δεν αγανακτούσα, με την μοναδική ελπίδα η έρευνα να τελειώσει γρήγορα να μπορέσω να κοιμηθώ. Είδα όμω τον επιστάτη μα με το επίθετο πράγα να κόβει με το τσακούρι το ίδιο του το κοστούμι, να σκίζει σε λωρίδες τα σεντόνια του, να σκίζει τα μποτίνια του. Μόνο για ποδόπανα, μόνο για ποδόπανα θα τα δώσω. Πάρτε του το, το τσακούρι, φώναξε ο ανακριτή. Ο Πράγα πέταξε το τσεκούρι κάτω. Η έρευνα σταμάτησε. Τα πράγματα που κατέστρεψε και έσκησε ο Πράγα ήταν δικά του πράγματα, προσωπικά του. Τα πράγματα αυτά δεν είχαν προλάβει να τα καταγράψουν ακόμα στο πρωτόκολλο ο Πράγα, βλέποντα ότι δεν τον συλλαμβάνουν, μετέτρεψε σε κουρέλια όλα τα πολιτικά του ρούχα μπροστά στα μάτια μου και μπροστά στα μάτια του Ανακριτή. Αυτό έγινε πριν από έναν χρόνο. Και να, τώρα πάλι. Όλοι ήταν ταραγμένοι, αναστατωμένοι, δεν μπορούσαν να αποκοιμηθούν για πολύ. Για μα δεν υπάρχει καμιά διαφορά μεταξύ ποινικών που μα ληστεύουν και κράτου, είπα εγώ. Και όλοι συμφώνησαν μαζί μου.